Και πού βρίσκονται αυτές οι έρευνες και αν έχει αλλάξει κάτι και πότε θα έχουμε το πρώτο αποτέλεσμα. Κύριε Δημητρίου, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Νικήτα. Αν μπορώ να συνεχίσω από εκεί που έμεινε ο κύριος Πουρλάς. Βεβαίως. Δύο κέντρα στην Κύπρο, παροδαφνούσα και το ΕΔΕΜ, στεγάζουν τον αντικαρκινικό και τον Πασικάφ. Ξέρετε ότι δεν μπορούν να έχουν περισσότερες κλίνες, ενώ έχουν τις υποδομές, γιατί δεν υπάρχουν νοσηλευτές. Ναι, αυτό είναι θέμα σοβαρό, ναι. Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Γιατί μιλούμε για ασθενείς που παλεύουν για τη ζωή τους μέρα με τη μέρα. Και δεν υπάρχουν νοσηλευτές. Και δεν βάζει κανένα στο χέρι του να βρει μια λύση, να φέρουμε νοσηλευτές από τρίτες χώρες, να μπορέσουν να φροντίζουν τους ανθρώπους που παλεύουν για τη ζωή τους. Και υποδομές υπάρχουν, κλίνες υπάρχουν, υπάρχουν κρεβάτια, υπάρχουν. Υπάρχουν φυσικά, και ξέρουμε πόσο σημαντική είναι αυτή η παροχή οποιασδήποτε υπηρεσία σε αυτή τη δύσκολη φάση τη ζωή του οποιοδήποτε το μπορεί να συμβεί στον καθένα από εμάς. Ναι. Σε έναν άνθρωπο που παλεύει στα τελευταία στάδια τη ζωή του. Ανακουφιστική φροντίδα. Και δεν υπάρχουν νοσηλευτές. Δεν υπάρχουν. Τι πρέπει να γίνει. Ας πάρει κάποιον μια απόφαση. Για να φέρουν από το εξωτερικό, θα δούμε, θα το κυνηγήσουμε και αυτό το ζήτημα, κύριε Δημητρίου. Πάμε σας παρακαλώ στο κομμάτι που αφορά το τροχαίο, που βρισκόμαστε. Κοιτάξτε, έχουν ληφθεί καταθέσεις από την οικογένεια, με ενημερώνει η οικογένεια και από όλους τους εμπλεκομενούς. Μάλιστα, αυτήν την φορά ερωτήθηκαν και για ονόματα που ακούστηκαν, γνωστά ονόματα που ακούστηκαν από την περιραίουσα ατμόσφαιρα και είναι παράκληση και της οικογένειας. Επειδή η αστυνομία φαίνεται ότι έχει τη διάθεση να διερευνήσει, εάν οποιοδήποτε έχει στοιχείο, μαρτυρία, ακόμα και ένδειξη, να την αποστείλει όπου νομίζει ότι έχει εμπιστοσύνη, ούτως ώστε να διερευνηθεί. Και αν δεν διερευνηθεί, τότε να είστε βέβαιοι ότι αυτό το θέμα θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα. Καλούνται λοιπόν οι πολίτες από την οικογένεια ό,τι γνωρίζουν και αν γνωρίζουν κάτι να το στείλουν στην αστυνομία. Ή στην αστυνομία ή όπου αλλού έχουν εμπιστοσύνη. Ή όπου αλλού, μάλιστα. Επίσης, θα ήθελα να σας πω, γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν τεράστια δύναμη και μόνο αυτά βοηθούν τον κόσμο. Υπόθεση με τη χλωρίνη, με τη γιαγιά. Ναι, τι γίνεται με τη γιαγιά και τη χλωρίνη. Και να σας πω τι γίνεται. Μας απάντησαν ότι με την υπάρχουσα μαρτυρία είναι αδύνατη απόδοση ευθυνών σε οποιοδήποτε πρόσωπο. Αν είναι δυνατόν, τι πρέπει να γίνει πλέον σε αυτόν τον τόπο. Ποιος σας απάντησε, αυτό που λέτε. Το Υπουργείο Δικαιοσύνη, η αστυνομία εκεί. Ότι με τη μαρτυρία που υπάρχει, ναι, δεν μπορεί είναι να πάρει παρακάτω. Είναι απόδοση ευθυνών σε οποιοδήποτε πρόσωπο. Για το θάνατο της, να μην πω το όνομα. Όχι, μην το πείτε, ναι. Και υπάρχει κάτι άλλο. Το ναι. Θανατηφόρο που σας είπα εσάς, κύριε Νικήτα. Ναι. Το θανατηφόρο, πριν 1,5 χρόνο, του έκοψε τον δρόμο και σκοτώθηκε ένα παιδί με έγκυο γυναίκα. Και τον κατάγγειλαν για παράβαση στην εγόμενη άσπρη γραμμή. Τι γίνεται. Τα έχουμε θέσει. Τα έχουμε μπει αυτά στον αρχηγό όταν πήγαμε. Τι γίνεται. Υπάρχει και ακόμα κάτι. Μια πολύ σοβαρή καταγγελία που έγινε στα γραφεία μας, που θα καταγγελθεί στην Επιτροπή κατά της Διαφθοράς. Λειτουργός του Υπουργείου Υγείας, στενή συνεργάτης του Υπουργού, της Υπουργού, εξυπηρετεί συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Εντάξει, μόλις αντιλαμβάνεστε... γίνει καταγγελία, ναι, να γίνει καταγγελία, να διερευνηθεί τώρα, αντιλαμβάνεστε, ναι. Να πάμε να δούμε τι γίνεται για να ξέρουμε ακριβώς τι προκύπτει. Συνεφώς, είναι πολλά τα ζητήματα, κύριε Αντωνίου, κύριε Δημητρίου, που προκύπτουν. Και καλούνται οι αρμόδιοι άμεσα να δώσουν απαντήσεις, γιατί η κοινωνία περιμένει απαντήσεις. Ναι. Αποφάσεις. Αποφάσεις, μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημητρίου. Καλά. Καλή συνέχεια.